ξεκινάμε το πρωί, ερχόμαστε πάντα χαρούμενοι, καλωσορίζουμε τα παιδιά μας, μας καλημερίζουν και αυτά, κάνουμε αγκαλίτσες, φυλάκια, τρώμε το πρωινό μας και ξεκινάμε δυναμικά τη μέρα μας. Θα κάνουμε βέβαια την προσευχούλα μας το πρωί, να μάθουμε ότι πρέπει να ευχαριστούμε το δημιουργό μας, το διπλανό μας, το συνάνθρωπό μας, οποιονδήποτε είναι δίπλα μας και μας προσφέρει, ακόμα και το χέρι του, και να το κρατήσουμε αγκαλίτσα όταν χορεύουμε τα τραγούδια μας εδώ. Γιατί αν δεν εμείς ως παιδαγωγοί δεν δώσουμε βασικές αρχές στα παιδιά μας τώρα που είναι νωρίς ανθρωπιάς, αν δεν τους μάθουμε εμείς οι μεγάλοι που είμαστε το παράδειγμά τους εδώ, ότι θα πρέπει να ευχαριστούμε τον διπλανό, να τον ευγνωμονούμε, να τον υπηρετούμε, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο παράξενο στις μέρες μας, αν δείχνουμε την αυτοθυσία μας, την καλοσύνη μας, το χαμογελαστό μας πρόσωπο, δεν γίνεται ποτέ να εισπράξουμε καμία καλοσύνη σε αυτή τη ζωή. Μέλωστη! Τι συγκεκριώνεις? Γιατί! Φέτος το καλοκαίρι αναπτυχθήκαμε πάρα πολύ, φτιάξαμε καινούργιες δομές, οργανωθήκαμε λίγο περισσότερο και έτσι μπορούμε φέτος να φιλοξενούμε περισσότερα παιδιά. Βέβαια, πάντοτε τηρώντας όλους τους κανονισμούς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του σχολείου μας, ούτως ώστε οι γονείς να είναι ησυχοί ότι τα παιδιά τους, όταν έρχονται και φιλοξενούνται εδώ στις δομές μας, πως είναι ασφαλή. Αυτό είναι να είναι σίγουροι πως θα περάσουν τη μέρα τους όμορφα, επικοδομητικά, θα ψυχαγωγηθούν, θα μεγαλώσουν κοινωνικοσυναισθηματικά, θα είναι ισορροπημένα, θα φάνε καλά, θα περάσουν όμορφα και θα φύγουν χαρούμενα το μεσημέρι. Στη δομή μας μπορούμε να φιλοξενήσουμε παιδάκια από ηλικίας 2 μηνών ως και 5 ετών που θα είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να γραφτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, να ακολουθήσουν την υποχρεωτική κατεύθυνση εκπαίδευσης. Μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, να μπουν σιγά σιγά στους βασικούς τομείς του προγράμματός μας, να κάνουν ψυχοκινητικές ασκήσεις, να λίγο να πλάσουν την αφή τους, τη λεπτή τους κινητικότητα, την αντρική κινητικότητα, να περάσουν στην προγραφή, στην προανάγνωση και μέσα από την ψυχοκινητική και το σύστημα Carla Orff, γιατί εδώ διδάσκουμε με το σύστημα Carla Orff μουσικοκινητική, με την κυρία Σοφία μας, τη μουσικό μας, τα παιδιά περνούν και μαθαίνουν μέσα από το σώμα τους όλες τις βασικές έννοιες των μαθηματικών, της γλώσσας, του προσανατολισμού, ό,τι τους χρειάζεται για να ενηλικιωθούν και να περάσουν στο προνήπιο. Η μέρα μας ποτέ δεν σταματάει μέσα στον χώρο του σχολείου. Βγαίνουμε πάντοτε όταν θα φτάσουμε τα 3,5-4 μας χρόνια, βγαίνουμε πάντα από τον χώρο του σχολείου για να γνωρίσουμε και τον κόσμο των ενηλίκων. Σιγά σιγά να μπούμε μέσα σε μια κοινωνία που κακά τα ψέματα θα κληθούμε τον επόμενο χρόνο να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε μεν μικρούλιδες, αλλά έχουμε μεγάλες βλέψεις. Θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι κοινωνικοσυναισθηματικά. Θα πρέπει να έχουμε γνωρίσει, να έχουμε την εμπειρία, να έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα σε αυτόν τον αφιλόξενο κόσμο με ασφαλείς συνοδοιπόρους, τις δασκάλες μας.